Χάρη μου. Καλημέρα. Τι καλό θα μας φτιάξει σήμερα. Θα φτιάξουμε μια τέλεια ριζοτάρα, όπως είπα και πριν λίγο. Την έχουμε φτιάξει ήδη. Θα δείξουμε στον κόσμο που θα την ξεκινήσουμε σε λίγο πώς θα τη φτιάξουμε. Με πολύ ωραία προϊόντα Όλυμπος, ελληνικά προϊόντα από αγελαδινό γάλα, πάνω από 55 χρόνια ιστορία τους. Και είναι πολύ σημαντικό, παιδιά, το βούτυρο στο ριζότο. Πάρα δεν το πολύ. Συζητάω. Το δηλαδή είναι σημαντικό. Όλο το άρωμα. Βέβαια, βέβαια. Οπότε θα δείξουμε πώς θα ξεκινήσουμε. Θα βάλουμε μια κατσαρολίτσα. Θα τη βάλουμε στο τέρμα και θα προσθέσουμε. Να δούμε τα υλικά πρώτα. Α, θα δούμε τα υλικά, ναι. Ταυτόχρονα ενώ μαγειρεύουμε. Πάμε να δούμε τα υλικά. Μάλιστα. Λοιπόν, θα χρειαστούμε 120 γραμμάρια ρύζι καρναρόλι, δεν μπορώ να μιλήσω εγώ. Ή αρμπόριο. 120 γραμμάρια ποικιλία μανιταριών. Κάτσε λίγο, τι ρύζια είναι αυτά τώρα που μας έβαλες, πού θα τα βρούμε. Υπάρχουν σε όλα τα σούπερ μάρκετ. Ωραία, αν δεν είναι, τι, με τι άλλο μπορούμε. Με οτιδήποτε μανιτάρι. Ποικιλία μανιταριών. Όχι, το ρύζι λέω, το ρύζι. Α, το ρύζι δεν μπορούμε να βάλουμε κάτι άλλο. Πρέπει να βρούμε αυτό το καρναρόλι ή το αρμπόριο. Αρμπόριο. Βεβαίως. Είναι ειδικό για να φτιάξουμε ριζότο. Ή να λέει ειδικό για ριζότο μπορεί. Ε? Ακριβώς. Ναι. Ναι. Μισό κρεμμύδι ψιλοκομμένο, μια σκελίδα σκόρδο. Ωραία. Συνέχισε, μισό πράσο ψιλοκομμένο. 450 ml ζωμό λαχανικών ή μανιταριών, άμα θέλετε να φτιάξετε ή να αγοράσετε πλέον που υπάρχει στο εμπόριο. 100 ml λευκό κρασί. Το μισό για το ρύζι, το μισό για τα μανιτάρια. Αλάτι και φρέσκο πιπέρι και στην αρχή και στο τέλος. Λάδι μαύρης τρούφας προαιρετικά αν θέλετε. 2 κουταλιές σούπας βούτυρο Όλυμπος. 40 γραμμάρια γραβιέρα Όλυμπος και φρέσκια ρίγανη. Οπότε εδώ θα ξεκινήσουμε να κάνουμε τη σύβραση για το ριζότο μας. Σοτάρουμε κρεμμύδι. Ωραία. Πράσο. Ωραία. Σβήνουμε με κρασί. Και ρίχνουμε το ρύζι μας. Τι θέλουμε τώρα εδώ, να γυαλίσει. Τώρα, άμα βάλω εγώ γλασέ, δηλαδή πειράζει. Άμα βάλεις γλασέ, θα κάνει γίνει γνωστά. Δεν γίνεται. Άμα βάλω καρολίνα. Μπορεί να σου γίνει. Mm. Μπορεί να γίνει. Οπότε βλέπεις, αρχίζει να γυαλίζει το ρύζι μας. Ωραία. Το έχουμε στο τέρμα. Όταν εξατμιστεί η αλκοόλη, προσθέτουμε σιγά σιγά το ζωμό. Ταυτόχρονα σε ένα τηγανάκι, που θα το βάλετε και αυτό τέρμα. Αυτό πρέπει να το κοιτάς τώρα, πρέπει να τα ανακατεύεις λίγο, ναι. Να το έχεις λίγο στο νου σου. Με το που πάρει. Τώρα, αφού έχουμε βάλει το τηγανάκι μας να κάψει, θα προσθέσουμε πάλι λάδι. Θα πάρουμε τα μανιτάρια μας και θα τα κόψουμε λωρίδες. Σημαντικό είναι να τα κόβουμε όλα το ίδιο για να μαγειρευτούν γρήγορα. Ό,τι μανιτάρια θέλουμε ή μόνο αυτά που μας είπες. Όχι, ό,τι μανιτάρια θέλετε. Εγώ προτιμώ, εντάξει, και μανιτάρια που χρησιμοποιούμε και στα εστιατόρια που μαγειρεύουμε, αλλά και αυτά που είναι πολύ ωραία. Τα πορτομπέλο. Οπότε, βλέπεις το ριζάκι που αρχίζει να παίρνει βράση. Ναι. Όταν στεγνώνει, ναι. Πριν στεγνώσει, δεν το αφήνουμε να στεγνώσει τελείως, ναι. Του προσθέτουμε πάλι ζωμό. Οπότε, ναι, ενώ... βέρε λίγο γιατί θα μου κολλήσει. Δεν πρόκειται να σου κολλήσει. Εντάξει. Ωραία. Οπότε, βάζουμε τα μανιτάρια μας σε δυνατή φωτιά πάντα. Αρκετό αλάτι. Λόγω ότι το μανιτάρι τι είναι. Ανάλατο. Ναι. Είναι, τι είναι μύκητας. Και τι σχέση έχει το αλάτι. Α, να βγάλει τα ζουμιά που βγάζει με το αλάτι. Αλάτι. Χρειάζεται το μανιτάρι είναι και πάρα πολύ ωραίο. Εγώ ξέρω τι κάνω με το αλάτι. Όχι. Παίρνω το μανιτάρι έτσι που έχει τη γούβα μέσα, ολόκληρο το μανιτάρι. Ναι. Και βάζω μέσα αλάτι και τα ψήνω στο γκριλ. Α. Και αυτά βγάζουν ένα ζουμί αλμυρό. Ναι. Υπέροχο. Τέλειο. Τώρα θα σου βάλω και το σκορδάκι. Μου κολλάει. Σου κολλάει. Εγώ. Άμα σου κολλάει, τι κάνουμε. Χαμηλώνουμε. Θα βάλουμε το σκορδάκι στα μανιτάρια. Αχ, μύρισαν τα μανιταράκια. Δυνατή φωτιά, έτσι. Δεν χαμηλώνουμε καθόλου τα μανιτάρια μας. Θέλουν να πάρουν πολύ καλό χρώμα. Και φρέσκο κρεμμυδάκι. Που δεν το έχω στην καρτέλα. Αλλά σήμερα το βρήκα στο ψυγείο. Ήθελα να το προσθέσω. Α, και εγώ νόμιζα το έβαλες με το κρεμμύδι και το πράσο στην αρχή, όχι. Όχι, έβαλα ξερό κρεμμύδι. Το σκόρδο το βάζω στα μανιτάρια και όχι στη σύβραση που κάνουμε. Μάλιστα, και το φρέσκο. Όχι, το φρέσκο στα μανιτάρια. Αυτό λέω, στα μανιτάρια. Ναι. Οπότε τα αφήνουμε αυτό να πάρει μια πολύ καλή βράση. Ωραία. Καλό είναι, επειδή στο σπίτι δυσκολευόμαστε όλοι να κάνουμε ένα ριζότο, ναι. Να κάνουμε αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή, με το που είναι έτοιμο αυτό, δύο λεπτά πριν να είναι έτοιμο, να προσθέσουμε το ρύζι με το ζωμό μας μέσα στο τηγάνι και να συνεχίσουμε το μαγείρεμα εδώ. Τώρα. Όχι. Όταν θα είναι λίγο έτοιμο. Το ρύζι. Ναι, θα δείξουμε στον κόσμο πώς γίνεται. Στο οποίο έχεις βάλει μόνο ζωμό, καθόλου νερό. Τίποτα, καθόλου.
Τώρα τι χρειάζεσαι να το δυναμώσει. Το ρύζι θέλει περίπου 8 με 10 λεπτά. Αυτή η διαδικασία. Και άλλα 2-3 λεπτά εδώ. Okay. Εντάξει, το μόνο πρέπει να σκεφτούμε είναι ότι πρέπει να δέσουμε εκτός φωτιάς. Όταν το ρύζι μας ήταν έτοιμο, ναι. Επειδή αυτό μαγειρεύεται 2 με 3 λεπτά ακόμα, δηλαδή. Πάρε να δοκιμάσεις, σε παρακαλώ. Ναι, ρε παιδί μου, τόση ώρα με έχεις εδώ, ξεροσταλιάζω. Το ριζότο. Είσαι εδώ το ριζότο, τη ριζοτάρα. Να μας πούνε τη γνώμη τους. Να σου πω, ρε παιδί μου, να αυτό εδώ το που γίνεται έτσι κρεμώδες. Ναι, αυτό. Πρέπει... Για τρέχουν τα σάλια μου. Πρέπει αυτό να χυλώσει. Που γίνεται έτσι χυλώνει. Με το βούτυρο και το τυρί. Συνήθως βάζουμε παρμεζάνα. Στο ριζότο, το ριζότο έτσι είναι στην Ιταλία. Αυτό είναι τέλειο τώρα σε αλμύρα και ισορροπία. Βλέπεις, τα μανιτάρια σου πήρανε. Είναι ωραίο. Είναι τέλειο. Θα σβήσεις με κρασί. Και θα το αφήσεις να εξατμιστεί. Παναγία μου. Αυτό τώρα το αφαιρείς από εδώ. Με τα ζουμιά του λίγο. Να σε ρωτήσω κάτι. Παρακαλώ. Εγώ να σου πω ότι έχω πάθει σε ριζότο. Ναι. Ένα είναι να μην μου έχει βράσει καλά το ρύζι. Ναι. Ένα είναι να μου έχει παραβράσει το ρύζι. Ναι. Ένα είναι να μου έχει λασπώσει και να μην μου λασπώσει καλά, να μου, ναι, είναι ζουμί. Ναι. Και ένα είναι να μου στεγνώσει. Πώς γίνονται όλα αυτά μαζί? Δεν το πετυχαίνω το ριζότο. Νομίζω είναι ξεκάθαρο πρέπει από την εμπειρία μου. Αλλά... Πρέπει να είσαι από πάνω του. Από πάνω του, ε. Ναι, βέβαια. Δεν μπορούμε να αφήσουμε. Είναι πολύ ευαίσθητο προϊόν. Τι να κάνουμε, έχουμε και δύο παιδιά, Χαρούλη. Συμφωνώ απόλυτα. Τώρα αυτό τώρα είναι οκ. Okay. Είναι οκ. Okay. Τι κάνουμε, παίρνουμε την κατσαρόλα και τη βάζουμε μέσα στο τηγάνι μας. Ωραία. Εγώ θα πάρω το έτοιμο το δικό σου. Ναι. Και θα μαγειρέψει εδώ ο Νίκος. Χαμηλά, 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 χαμηλά. Βάζουμε ζωμό μέχρι όσο χρειάζεται. Καταλαβες, όταν θα έχουμε τα υγρά του στο τέλος. Άρα βάζουμε συνέχεια ζωμό. Βάζουμε μέχρι εκεί που είναι έτοιμο. Mm. Και να θυμάστε, αυτό μαγειρεύεται 2 με 3 λεπτά μετά. Είναι πολύ ζεστό το φαγητό. Οπότε πρέπει εμείς να το βγάλουμε. Να το φάμε, εννοείς, με κατευθείαν. Να το τραβήξουμε λίγο νωρίτερα το τηγάνι μας, γιατί μαγειρεύεται ενώ είναι στο πιάτο. Για να μην λασπώσει, για να μην παραβράσει. Τα ζουμιά του, βέβαια. Όντως. Άρα στα ανάλογα υγρά τι θέλουμε. Να προσθέσουμε το βούτυρο Όλυμπος, 2 κουταλιές της σούπας. Έτσι. Και γραβιέρα Όλυμπος. Και γραβιέρα, ρε παιδιά, εντάξει. Όσο πιο πολύ, τόσο πιο ωραίο. Εκεί μέσα τη γραβιέρα, ε. Μέσα, μέσα. Όχι άμα βγει. Και τι κάνω τώρα. Σβήνω τη φωτιά μου και αρχίζω να δένω. Κάποιος θα μου το πάρει. Δεν είμαι καλά. Το βλέπεις το φαγητό πώς χυλώνει? Δεν το βλέπω. Όπω. Επίτε ρε παιδιά τώρα. Το είδες? Κράτησε όσα ζουμιά χρειάστηκαν. Καλά, εντάξει. Υπέροχο. Φανταστικό. Και έτσι θα σερβίρουμε και το δεύτερο. Και εγώ θα βάζα και λίγο τυράκι από πάνω, έτσι. Θα βάλω και εγώ τυράκι από πάνω μετά. Εννοείται. Αυτό να μάθεις, να το κάνεις στο σπίτι. Λοιπόν, όσο σερβίρει ο Χάρης, να σας πω ότι 5 από εσάς θα μπείτε τώρα όλοι για να κάνετε follow την Olympus GR. Θα κάνετε follow και το Έλα Χαμογέλα. Θα μπείτε στο account. Σε ποιο account είναι ο διαγωνισμός? Στο δικό μας. Άρα, στο Έλα κατά Παύλα Χαμογέλα, 5 τέτοια κουτιά, αυτά τα κουτιά υπερπαραγωγή που βλέπετε μπροστά, που και σαν κουτί είναι πρακτικό, πέρα από τα δώρα που σου κάνει, επειδή το έχω αυτό το κουτί, μου το έχει στείλει η Όλυμπος, είναι φανταστικό και για αποθήκευση μετά είναι υπέροχο. Όλα τα προϊόντα είναι ένα και ένα, τα καλύτερά τους, όλα μαζί, 5 τέτοια κουτιά για σας. Μπείτε λοιπόν στο Έλα κατά Παύλα Χαμογέλα για να τα διεκδικήσετε. Εδώ δείτε, παιδιά, ο καλλιτέχνης τι έχει κάνει, την πιατάρα τώρα, τη ζεστή. Έχω τάξει ένα πιάτο εδώ. Πω. Θέλει να φάει ο Νικολάς. Σε έχει λευρύσει να μην φύγει το πιάτο, ε. Ναι, ναι, ναι. Με το που φεύγω εγώ, με το που κάνω στη γωνία στρίβω. Έρχεται την άλλη γωνία. Καλά, δεν το ξέρω. Νομίζεις τώρα, θα το μάθω. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χαρούλη μου. Ευχαριστούμε και τα προϊόντα Όλυμπος, ειδικά το βουτυράκι και το γραβιέρα που ήρθαν και κάνουν το πιάτο μας, έτσι το απογειώσανε. Και εσένα φυσικά. Ευχαριστώ πολύ.